Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Υπουργό Επικρατεία, αρμόδιο για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, κύριο Χριστόφορο Βερναρδάκη. Κύριε Βερναρδάκη, καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα. Καλησπέρα. Πάμε να πιάσουμε το νήμα από εχθέ. Ξεπέρασε τι προδοκίε σα η χθεσινή εκδήλωση στο Ολυμπιακό Κτίριο του Γαλατσίου. Δεν ξέρω. Οι προσδοκίε μα ήταν υψηλέ, επιβεβαιώθηκαν. Πάντοτε θέλουμε όμω και το καλύτερο και το περισσότερο. Πάμε για ακόμα μεγαλύτερε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, πόρτα-πόρτα, σε κάθε πόλη και σε κάθε, mm -hmm. σε κάθε γειτονιά. Νομίζω ότι αυτό είναι το, το μήνυμα το χθεσινό, ότι θα δοθεί μια πολύ μεγάλη μάχη απέναντι στην προσπάθεια παλινόρθωσης του παλιού καθεστώτος. Παλιό Λέτε, θα δοθεί μάχη στην, απέναντι στην παλινόρθωση του παλιού καθεστώτο. Ο κύριο Τζουμάκα, για παράδειγμα, δεν είναι μέρο αυτού του παλιού. Είναι όλοι όσοι μίλησαν, οι περισσότεροι μάλλον ομιλητέ από χθε, είναι άνθρωποι που είναι και κομμάτια του παλαιού. Ναι, Έχουν από, κυβερνήσει. Από Παρθενογέννηση δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή. Mm. Τίποτα δεν γεννιέται από Παρθενογέννηση. Το θέμα όμω είναι τι, αν σέβεσαι την ιστορία σου, αν τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Και νομίζω ότι ο Τζουμάκα ε, πάντοτε τίμησε και την ιστορία του και την δράση του την αντιδικατορική. Και βεβαίω με τη στάση του τη σημερινή επιβεβαιώνει χωρί ε, καμία ιδιοτέλεια την πρόθεσή του. Αν μιλάμε τώρα για τον Τζουμάκα, αλλά ξανά ο... από τον Τζουμάκα υπάρχουν χιλιάδε άνθρωποι. Χιλιάδε άνθρωποι ανιδιοτελεί, οι οποίοι στρατεύονται αυτή τη στιγμή σε ένα αντιδεξιό μέτωπο. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το δει κανείς αν θέλει να, να, να βλέπει αυτό που γίνεται αυτό που συμβαίνει σήμερα στην κοινωνία και να μην υποπίπτει αν θέλει σε αυτή την τοξικότητα ε, της κριτικής ε, σε πρόσωπα και μόνο. Σαφές είναι αυτό. Ένας από τους τίτλους, γιατί διάβαζα τι έγραψαν τα site για την χθεσινή εκδήλωση, Ένα από του τίτλου που μου έκανε εντύπωση ήταν «Βαθύ Πασόκ και Μπελατσάο». Πώ σα φαίνεται εσά αυτό, προσπαθούν να, μι... να το μικρύνουν, να το κοντίνουν το χθεσινό, ε, Μα τη στιγμή που. Ναι, βεβαίω προσπαθούν. Ε, καταρχήν, δείχνει ότι υπάρχει ένα πανικό. Mm -hmm. ε, αν είναι τόσο τυποτένιο αυτό που έγινε χθε, αν είναι τόσο άνευ σημασία, δεν καταλαβαίνω γιατί κανεί πρέπει να ασχοληθεί με αυτό. Mm -hmm. ε, αυτή είναι η ιστορία. Το Πασόκ έτσι όπως κατέληξε, ήταν το κόμμα του κράτους και το κόμμα της διαπλοκής και το κόμμα της διαφθοράς. Κανείς δεν θέλει να γίνει Πασόκ, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη. Αλλά το Πασόκ των δημοκρατικών αγώνων, το Πασόκ των αντιμπεριαλιστικών κινημάτων της δεκαετίας του 70, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας ελληνικής αριστεράς. Και υπό την έννοια αυτή, έχει το χώρο του κι αυτό σε μια συστράτευση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Αλλά βεβαίως, αντί να μιλάμε με όρου παρελθόντος, νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε με όρου μέλλοντος. Στην Ευρώπη σήμερα και στην Ελλάδα υπάρχει μια τεράστια, αν θέλεις, πολιτική αντιπαράθεση. Ή θα ξαναγυρίσουμε σε πολιτικές λιτότητας, σε πολιτικές εργασιακής, εργασιακού μεσαίωνα, ε, ή θα γυρίσουμε σε πολιτικές που πυροδοτούν την άκρα δεξιά και τον φασισμό, ή θα βρούμε βηματισμού που θα μιλήσουν ξανά για τη δημοκρατική Ευρώπη, την Ευρώπη τη Ελληνική, την Ευρώπη των λαών, ε, και αυτό το πράγμα πρέπει να αρθρώνται σε πολιτικέ ενάντια στη φτώχεια, την ανισότητα και τη λιτότητα. Εάν ε, δούμε από αυτό το πρίσμα αυτήν την, τη την σημερινή ιστορική συγκυρία στην Ευρώπη, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλε τι χώρε και στην Πορτογαλία και στη Γαλλία mm -hmm. και στην Ιταλία, η κρίση νομιμοποίηση είναι βαθύτατη. Επομένω, νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι πολίτε, εάν θέλουν να παραμείνουν σε ένα επίπεδο σοβαρή τουλάχιστον συζήτηση, και αυτό που πρέπει να το τιμήσουμε, πρέπει να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτό το δίλημα. Το κοινάλλον όμω, για να φτάσουμε και στο παρόν και στο τώρα, λέει ότι φτιάχνεται ένα νέο δεξιό κόμμα. Αυτό ποιο το λέει τώρα. Το λέει το κόμμα το οποίο διαλύθηκε από τη λαϊκή αποδοκιμασία λόγω των δεξιών πολιτικών και λόγω τη διαφθορά. Δεν νομίζω ότι κανείς πρέπει να, να δίνει σημασία σε, αυτά τα, σε αυτές τις ενστάσεις. Το κοινάλ έχει μια ιστορική τελευταία ευκαιρία να επιβεβαιώσει με τη συμμετοχή του και τη συστράτευσή του, με την αυτονομία του βεβαίως και με σεβασμό στην όποια ιστορία θέλει ο καθένας να, να έχει, έχει μια ευκαιρία να επιβεβαιώσει αν ανήκει στην προοδευτική ευρύτερη δημοκρατική παράταξη ή είναι ένα υποσύστημα του νεοφιλελευθερισμού και τη διαφθορά που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία Ο του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. είπε ότι το κοινάλι είναι του κ. Μητσοτάκη. Ναι, και νομίζω. Ναι, το είπε. Ε... Το συμμερίζεστε εσεί αυτό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό το συμμερίζομαι, βεβαίω. Και δεν είναι θέμα αν το συμμερίζομαι εγώ. Είναι θέμα πραγματικά του τι ακριβώ συμβαίνει, το πώ τοποθετείται κανεί στην πράξη. Εγώ δεν θα ήθελα να συμβαίνει αυτό και μακάρι να επιβεβαιωθεί ότι είναι απλώς μία πολύ αυστηρή κριτική που ξεπερνάει τα όρια. Αλλά ο καθένας όμως πρέπει να το δείξει αυτό το πράγμα. Πρέπει να το δείξει. Το θέμα δεν είναι στο τι προσάπτει σε κάποιον. Το θέμα είναι αν έχει λόγο ο καθένας ας πούμε, να προσάπτησε κάποιον, υπαρκτό υλικό λόγο δηλαδή να προσάπτει και νομίζω ότι εκεί πρέπει να τοποθετηθεί το κοινάλ. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη στη χθεσινή της ανακοίνωση μετά την χθεσινοβραδινή εκδήλωση σας είπε ότι συμπορεύεστε με την Χρυσή Αυγή για την ακροδεξιά. Εντάξει. Ο καθένας Μπορεί να πει ότι θέλει, ελεύθερο είναι βεβαίω. Δεν έχει βάση. Το πιάνει από του αγανακτισμένου που υποτίθεται ότι βρισκόσασταν ναι. στι ίδιε πλατείε. Μάλιστα. Εντάξει, και τώρα αυτό είναι σοβαρή η τοποθέτηση που πρέπει κάποιο να την πάρει στα σοβαρά. Η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει να ξεπεράσει τα όρια τη γραφικότητα mm -hmm. και υπό την έννοια αυτή. Και εκεί διακρίνω ένα είδο πανικού. Ένα κόμμα το οποίο κατά την εκτίμησή του. Είναι 10 του... μονάδε μπροστά. Ακριβώ αυτό ήθελα να πω. Ότι ένα που είναι 10 μονάδε μπροστά ε, συμπεριφέρεται με πολύ πιο ορθολογικούς τρόπους και όχι με, με, με που δείχνουν πανικό. Ε, επομένως, εγώ θα συνιστούσα περισσότερη ψυχραιμία στη Νέα Δημοκρατία και βεβαίως αυτού του τύπου οι αιτιάσεις δεν έχουν και καμία σοβαρή, σοβαρό, σοβαρή βάση για να τις συζητηθούν. Κιόλας, yeah. Είναι τιμή μας που ήμασταν στο κύμα των αγανακτισμένων. Ε, εάν δεν κατάλαβε κανείς τι συνέβη την περίοδο μετά το 10% στην Ελλάδα, είναι βαθιά ανοιχτό. είναι ένας λόγος ε, που πρέπει να προβληματίσει τον, τον οποιονδήποτε. Μία κοινωνία η οποία έχασε το 25% του, του, okay. του παραγόμενου πλούτου της και οδήγησε μεγάλες μάζες της κοινωνίας στη φτώχεια. Μετά από μερικά χρόνια οι υπεύθυνοι αυτής της πολιτικής να μην έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί, και να κουνάνε το δάχτυλο νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα οπισθοδρόμησης του πολιτικού κλίματος και όχι προχωρήματος. Να μείνουμε λίγο στο... να πάμε μάλλον λίγο στο μακεδονικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Open είπε ότι ανταλλάξατε τις συντάξεις με το μακεδονικό. Επανήλθε σε αυτήν την άποψη η οποία είχε είχε χαθεί μετά την απόρριψή της από την Άγγελα Μέρκελ στην πρόσφατη επίσκεψή της στην Αθήνα. Πώς αξιολογείται, πώς σχολιάζεται αυτή του την δήλωση και από την άλλη ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του, ο κύριος Σκερίδης, είχε πει ότι, αν είχε περάσει, ότι μια χαρά θα περνούσε το αμετάφραστο Ρεπούμπλικα Macedonia». Εντάξει, τώρα η Νέα Δημοκρατία έχει, έχει ανοίξει ένα καπάκι, έχει ανοίξει το καπάκι μιας κατσαρόλας, mm -hmm. όπου μέσα προφανώς βρίσκονται πολλά αντιφατικά πράγματα. Ε, από την άλλη μεριά, ναι, το λέει αυτό, το ξαναλέει μάλλον αυτό, τη στιγμή που έχει διαψευστεί από την ίδια την Άγγελα Μέρκελ και από τους πιο επίσημους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, την ίδια στιγμή λέει ότι θα, θα σεβαστεί τη συμφωνία, την ίδια στιγμή η συμφωνία αυτή παράγει αποτελέσματα στα οποία και η Νέα Δημοκρατία ε, δεν τα καταδικάζει. Παράγει οικονομικά αποτελέσματα. Προχθές συνόδευσαν τον Πρωθυπουργό ε, στην, στα Σκόπια. Πάνω από 150 επιχειρηματίε. Είπαν λίγο πολύ όμω ότι δεν έγινε και τίποτα. Σιγά τα ΟΑ, σιγά την επίσκεψη. Ωραία. Εντάξει. Άρα, άρα δηλαδή στην πραγματικότητα δεν έχουμε ούτε νέο περιβάλλον, ούτε. Άρα, θα, άρα έχει όλη δηλαδή την ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία να καταγγείλει τη συμφωνία, να έρθει σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με του διεθνεί οργανισμού. Αν αυτή είναι η πολιτική τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να την ευθέω. Και βέβαιω πρέπει να επισημάνει κανεί ότι αν είναι αυτή η πολιτική, είναι πολιτική βαθιά αποσταθεροποιητική. Αποσταθεροποιητική για τη δημοκρατία στη χώρα, για του για τους θεσμού, για, τις, για, τις, ε, ε, για την εξωτερική πολιτική, για τι άλλε διεθνεί συνθήκε, οι οποίε έχουν υπογραφεί Λεσάνη, κατά καιρού. Και εδώ θα πρέπει να τοποθετηθεί. Αν εν πάση τόση, διαλέγει να πάει με τη μεριά δυνάμεων που ζητούν ολική αποσταθεροποίηση στην περιοχή. Η θέλει να είναι ένα κόμμα σοβαρό, ένα κόμμα σταθερότητα και έτσι να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Εάν πάει με τη λογική τη μακεδονομαχίας, πολύ φοβάμαι ότι τα αποτελέσματα θα είναι τραγικά για αυτόν. Διότι το μόνο που τελικά που καταφέρνει είναι να ανοίξει το δρόμο στην άκρα δεξιά ε, και να τη δημιουργήσει εκλογικό και ιδεολογικό ακροατήριο. Κάτι που σε μεγάλο βαθμό δηλαδή έχει συμβεί έτσι κι αλλιώ. Αν αυτό δεν τους απασχολεί, νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σοβαρό πρόβλημα του τι πραγματικά εκφράζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα της κεντροδεξιάς. Η Νέα Δημοκρατία όμως κινείται με τον αέρα του νικητή. Έχουμε πολλέ δημοσκοπήσεις οι οποίε τη δείχνουν μπροστά. Άλλε τη δείχνουν πέντε μονάδε μπροστά, άλλε δεκαπέντε μονάδε μπροστά. Ρωτάω εσά με την εμπειρία σα, είναι γνωστό το, το επαγγελματικό σα παρελθόν, όχι μόνο το πανεπιστημιακό, αλλά και σε εταιρείε δημοσκοπήσεων. Τι πάει στραβά με τι δημοσκοπήσεις. Είναι, είναι και προβληματικό το ίδιο το αποτέλεσμα. Από τη μία πέντε, την άλλη δεκαπέντε, είναι δέκα μονάδε διαφορά. Ναι, για να φύγω λίγο από το, από τον άχαρο αυτό το τον ρόλο να σχολιάζω δημοσκοπήσεις. Είναι μεθοδολογικό το ζήτημα Τώρα. Το... Είναι τεράστιο το θέμα. Όταν θα βγούμε πια από αυτή την, από αυτή την συζήτηση, ε, δηλαδή τη συζήτηση επί των δημοσκοπήσεων, γιατί είναι άχαρο ε, κάποιο ο οποίο εμπλέκεται στην πολιτική να συζητάει περί εκτιμήσεων που κάνουν κάποιοι άλλοι. Οι εκτιμήσει όλε αυτέ θα επιβεβαιωθούν ή δεν θα επιβεβαιωθούν την ημέρα των εκλογών. Υπάρχει δηλαδή ένα τεστ πραγματικότητα, το οποίο θα δείξει πραγματικά εάν για μια ακόμα φορά θα έχουμε διάψευση αυτού του εργαλείου ή θα έχουμε μια επιβεβαίωσή του. Αλλά θα σα πω κάτι άλλο, το οποίο είναι ε, γνωστό από την ιστορία των εκλογών. Δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα το οποίο να μπορεί να κερδίσει τι εκλογέ και το οποίο πηγαίνοντα προ αυτέ. Να μην δείχνει τάσει διεύρυνση, τάσει δηλαδή δυναμική, να μην λειτουργεί δηλαδή ω μαγνήτη όπου πάνω του συγκεντρώνονται και άλλε και, συμ... και συμ... δυνάμει παράλληλε, δυνάμει που συμπορεύονται. Δεν υπάρχει ποτέ, δεν έχει κερδίσει ποτέ κόμμα το οποίο πηγαίνει απομονωμένο στις εκλογέ. Τώρα, α κάνουμε μία προσωμείωση τη σημερινή κατάσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ βαδίζει στι εκλογικέ αναμετρήσει που θα γίνουν το Μάιο για τι ευρωεκλογέ και τον Οκτώβριο για τι εθνικέ εκλογέ, συσφυρώνοντα γύρω του. Ένα ευρύτατο φάσμα ομάδων, κινήσεων, προσωπικότητων, κινήσεων βάση, κομμάτων ακόμα και ούτω καθεξή. Πρωτοβουλειών, πολλά. Πρωτοβουλειών, ναι, είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοια, τέ, τέτοιου τύπου διεύρυνση ενό πολιτικού κόμματο, δηλαδή τη δυνατότητά του να λειτουργεί ω μαγνήτη για ευρύτερα κοινωνικά και λαϊκά στρώματα, δεν έχει ξανασυμβεί ιστορικά. Η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει στι εκλογέ έχοντα ανοίξει στα δεξιά τη αντίθετα το δρόμο για την επιβίωση ακροδεξιών κινήσεων και κινημάτων και από την κεντροδεξιά της μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Ποιος θα κερδίσει τις εκλογές λοιπόν. Αυτός ο οποίος μαγνητίζει ή αυτός ο οποίος αποθεί. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο βεβαίω προφανώ α κρατήσουμε μία πισινή όλοι μα. Αλλά είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι προς προβληματισμό. Ναι. Μία απάντηση που έχω ακούσει σε ό,τι αφορά αυτό από κόσμο και τύπο που πρόσκειται στην αντιπολίτευση είναι ότι ο πνιγμένο πιάνεται από τα μαλλιά και ο Αλέξ Τσίπρα ε, Προσελκύει και, και πάει κοντά σε έναν κόσμο από το παλιό πολιτικό σύστημα, ώστε να δείξει κάτι μαζικό, ενώ αυτοί ήταν ξεχασμένοι όλοι. Όλο ο κόσμο ο οποίο πλέον προσελκύει. Αυτό, αυτό δείχνει ότι οι, όσοι λένε αυτό το πράγμα, προφανώ δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Mm -hmm. ή θέλουν να δείξουν ότι δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και θέλουν να δυσφημίσουν. Δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα πλατή δημοκρατικό μέτωπο. Το οποίο έχει δύο οριοθετήσει. Δύο οριοθετήσει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει και στη Γερμανία, συμβαίνει και στη Γαλλία. Έχουμε δύο απειλέ, να το πούμε έτσι: δύο απειλέ τη δημοκρατία. Η μία απειλή είναι ο νεοφιλελευθερισμό, διότι αυτή είναι η μήτρα των πολιτικών που οδήγησαν στην κρίση και στη φτωχοποίηση τη μαζική. Και η άλλη είναι το, το αποτέλεσμα αυτή τη πολιτική, που είναι η άκρα δεξιά και ο νεοφασισμό. Όποιο δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυνάμει κυρίω κοινωνικέ και πολιτικέ με το όποιο παρελθόν είχαν. Γιατί προφανώ όλοι έχουν ένα παρελθόν. Καλό, μέτριο, κακό. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πώ τοποθετούνται όμω στα διλήμματα κάθε εποχή. Και στα διλήμματα και στι αντιθέσει τη σημερινή εποχή, η πρόκληση που γίνεται αυτή τη στιγμή όλων των δυνάμεων στην Ευρώπη, τη ριζοσπαστική αριστερά, τη επαναστατική αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία, όλων των τάσεων του εργατικού κινήματο, τη οικολογία και των πρασίνων, ακόμα και, και δυνάμεων που προέρχονται από την φιλελεύθερη, πραγματικά φιλελεύθερη κεντροδεξιά, ο στόχο είναι ένα. Να μπει φραγμό σε αυτέ τι πολιτικέ, να υπάρξει μια άλλη πολιτική Ευρώπη και βεβαίω να υπάρξουν και εσωτερικέ πολιτικέ οι οποίε. Η Ελλάδα το έζησε πολύ καθαρά αυτό στην περίοδο της εποπτείας. Δηλαδή μια αν θέλετε, παρασυνταγματική εντό εισαγωγικών ε, θεσμική ρύθμιση, η οποία οδηγούσε τον ελληνικό λαό σε διαρκή φτωχοποίηση. Και είναι βέβαιο ότι αν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ε, βάλει ε, ένα φρένο σε αυτέ τι πολιτικέ, αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για έξοδο από τα μνημόνια με μια σχετική ισορροπία τη κοινωνία, τουλάχιστον στα φτωχότερα και στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Άρα το δίλημα σήμερα, και αυτή είναι η πολιτική απάντηση που πρέπει να δώσουμε. Είναι εάν θα συνταχθούμε με τις δυνάμεις που δημιουργούν αυτή τη στιγμή ένα προοδευτικό πλατή μέτωπο απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό, τη λιτότητα και την ακροδεξιά ή θα συνεχίσουμε μία πεπατημένη mm -hmm. όπου το ιδιωτικό κέρδος είναι πάνω από τους ανθρώπους όπου οι ιδιωτικές υπηρεσίες είναι πάνω από τις δημόσιες υπηρεσίες και το δημόσιο συμφέρον και τον δημόσιο χώρο και θα ακολουθήσουμε δηλαδή τις πολιτικές εκείνες οι οποίες έφεραν την κρίση την οποία ανέφεραν. Εγώ νομίζω ότι στην Ευρώπη γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Το παράδειγμα στις Γαλλίας με τις κινητοποίησεις των γυλαίκων είναι πολύ χαρακτηριστική. Στη Γερμανία επίσης και μέσα στη σοσιαλδημοκρατία και όποιο θέλει να είναι... Ε, δεν νομίζω δηλαδή ότι όλοι αυτοί οι σχολιαστέ είναι περισσότερο έγκυροι, παραδείγματο χάρη, από το, από το ένστικτο του Πάπα, ο οποίο εδήλωσε χθε. Το είδαμε μάλλον, το δήλωσε επανειλημμένο, αλλά το Σαχέση είδαμε και χθε. Ότι ο τρόπο που διαχειριζόμαστε, αυτή είναι η ουσία, ο τρόπο που διαχειριζόμαστε του ανθρώπου, τι ευαισθησίε του και τα προβλήματά του, είναι πάνω από του αριθμού, πάνω από τι συμφωνίε και έχει, είναι μια αξία πανανθρώπινη και διαχρονική. Εάν ο Πάπα είναι αφελή και είναι ο Μητσοτάκη ο έξυπνο, η κοινωνία πρέπει να το επιλέξει αυτό. Mm -hmm. Πρέπει να το τοποθετήσει. Και έχει και αυτή τη δική τη ευθύνη. Πάμε σε λίγο πιο ρηχά και πρακτικά θέματα. Είναι γνωστό ότι ήσασταν ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν και σε μεγάλο βαθμό έτσι οργάνωσαν yeah. τη συγκρότηση του Ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. Μένουν πόσα ονόματα ακόμη να ανακοινωθούν. Μέχρι τα 42, από τα 25, 17. 17. Yeah. Μάλιστα. Ε, καταρχήν ήταν λάθος η τοποθέτηση της κυρίας Λοίζου. Αν ε, γνωρίζαμε όλο το ιστορικό, ναι, ήταν λάθος, ήταν κάτι που δεν θα κάναμε. Αλλά δεν θέλω σε καμία περίπτωση να, ε, να, να νομιμοποιήσω την ανθρωποβαγία στο πρόσωπό της. Είναι ένα ευρύτερο ζήτημα. Αυτό δεν θα ήθελα να το, να το κάνω. Εάν ξέραμε όλο το ιστορικό, προφανώς δεν είναι κανείς αφελής για να κάνει μια τέτοια, mm -hmm. ε, μια τέτοια επιλογή. Έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά όμως νομίζω ότι εμφανίζονται και διάφορες δυσλειτουργίες οι οποίες προφανώς έχουμε την ευθύνη Να. και όλοι και, και εγώ προσωπικά προφανώς. Μάλιστα. Λέβαια. Πάμε παρακάτω. Τι, τι, να περιμένουμε ακόμη από ονόματα που δεν έχουν ανακοινωθεί. Με σίγουρο ότι δεν θα μου αποκαλύψετε ονόματα, αλλά και τι να... λογική είναι οι υπόλοιπε υποψηφίε. Και να ήθελα, δεν, δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Έτσι Λογικά, καλώς, την και τετάρτη, δεν μπορούμε. Θα έχουμε ανακοινώσει. Την Τετάρτη νομίζω ότι θα έχουμε μια, μια ακόμα ανακοίνωση. Mm -hmm. Θα πρέπει μια να γυρθεί μια φουρνιά. Θα μείνουν τρία-τέσσερα ονόματα που νομίζω ότι θα, εκτιμώ, δηλαδή θα, θα, θα εξαντληθεί μια προθεσμία. Mm -hmm. Θα είναι και στη διακριτική ευχέρεια και του Πρωθυπουργού. Αυτό που κατά τη γνώμη μου λείπει, το ψηφοδέλτιο νομίζω ότι πρέπει να μας κάνει πολύ υπερήφανος και είναι ένα πολυσυλλεκτικό κοινωνικό ψηφοδέλτιο. Πιθανώς να πρέπει να του δώσουμε ορισμένες ακόμα πινελιές ε, ε, οι οποίες είναι σημαντικές για, τα, για αυτό που θέλουμε να δώσουμε. Ε, για το αριστερό, δημοκρατικό και προοδευτικό προφίλ του ψηφοδελτίου και ταυτόχρονα να έχει τη δυνατότητα να έχει απευθύνσεις εκλογικές και δημιουργικά εκλογικές, mm -hmm. αντιπροσωπευτικές. Mm -hmm. Νομίζω ότι σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μέχρι στιγμής ένα αρκετά καλό ψηφοδέλτιο. Ε, και σε αυτή τη λογική θα κινηθούμε προφανώς και για τα επόμενα ονόματα. Mm -hmm. Διαβάζω και ακούω. Έχει πάρει το αυτή μου ω υποψηφιότητα αυτή του Αλέξη Γιοργούλη, του ηθοποιού, ισχύει κάτι τέτοιο. Ε, Αυτό θα ήταν μια πινελιά σε, νο... lifestyle, αν θέλετε. Ναι, θα ήταν μια πινελιά lifestyle. Mm. Νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ακόμα, διότι πρέπει να, να ολοκληρωθεί καταρχήν. Μάλιστα. Η... Το εκλαμβάνω ω ως, ναι, ως ένα, ίσω έστω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θαλασσοδάνεια κομμάτων. Mm -hmm. ε, από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία σηκώνει ένα σκάνδαλο εντό ή εκτό εισαγωγικών, την υπόθεση Πετσίτη. Πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, Θα πάμε σε εκλογέ με αυτήν την πόλωση και με καμία κάθαρση. Το αν θα πάμε μια. με κάθαρση δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι και δουλειά τη δικαιοσύνη. Δηλαδή πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι κάποιε έρευνε και κάποιε διαδικασίε κινούνται έξω από, το, από τη σφαίρα τη πολιτική Επιρροή ή τη πολιτική επίδραση μπορεί να έχει δηλαδή, μια κυβέρνηση ή, ή ένα mm -hmm. πολιτικό κόμμα. Ακούμε σχεδόν κάθε εβδομάδα ότι σκάει και η υπόθεση τη Νοβάρτη ναι, στα δημοσιογραφικά γραφεία. Ναι, και δεν το ξέρω. Πραγματικά δεν μπορώ να το ξέρω. Και, ε, και να σα πω και κάτι. Εγώ δεν νομίζω ότι ε, όλη η στρατηγική μα, όπω φάνηκε και χθε με τη συγκέντρωση στο Γαλάτσι, είναι μια στρατηγική η οποία πρέπει να, να στηρίζεται στι αποκαλύψει σκανδάλων. Τα σκάνδαλα είναι μια βαθύτατη παθογένεια του παλιού πολιτικού συστήματος, αυτό είναι το παλιό πολιτικό σύστημα, η διαπλοκή, ο πλουτισμός εν ώρα άσκησης δημόσιας εξουσίας και πολιτικής εξουσίας. Ε, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς έχει τους ρυθμούς του, τη διερεύνησή του και οπωσδήποτε πρέπει να, να έχει όλα τα τεκμήρια εκείνα με τα οποία θα στηριχτεί ή δεν θα στηριχτεί μια, μια κατηγορία. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να, να, να είναι τόσο αν θέλετε το, το αντικείμενο μια πολιτική προεκλογική περιόδου. Αυτό. Από την άλλη μέρια θα περιμένουμε να δούμε τι πραγματικά θα που θα καταλήξει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη πρέπει να το διερευνήσει. Προφανώ ζητάμε, εμεί πολιτικά ζητάμε την πλήρη διαλέγκαση όλων αυτών των περιπτώσεων. Πρέπει γιατί η κοινωνία οφείλει να γνωρίζει, οφείλει να υπάρχει μια διαφάνεια, γιατί νομίζω ότι από εκεί περνάει, αν θέλετε, και μια διαδικασία εξυγχρονισμού και κάθαρση του, 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 του υπαρκτού πολιτικού συστήματο και των τρόπων που λειτουργεί. Ε, τώρα, το αν θα έχουμε εξέλιξει, ειλικρινά είναι ένα θέμα το οποίο δεν το ξέρω. Ε, από την άλλη μεριά, είναι, ναι, είναι προφανέ ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί ε, μία απεγνωσμένη προσπάθεια συμψηφισμού. Ε, συμψηφίζει δηλαδή ανύπαρκτε υποθέσει, ανύπαρκτε με την πολιτική, με την άσκηση τη πολιτική, δηλαδή και τη δημόσια εξουσία, με ζητήματα τα οποία ήταν πολύ σοβαρά κατά τη διάρκεια των παλαιότερων χρόνων και τα οποία άπτονταν τη διαχείριση δημοσίου χρήματο, δημοσίων πολιτικών, θεσμικών δυσλειτουργιών κ.ο.κ. Ε, τα δάνεια των κομμάτων, που λέτε, είναι ένα παράδειγμα τέτοιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα ότι τα δύο κόμματα, τα δύο παλιά. Χρωστάνε από 200 εκατομμύρια. Τα οποία αυξάνουν ε... αντί να μειώνονται. Ναι, για τα οποία δεν υπάρχει ρύθμιση ή αν υπάρχει, δεν, δεν, από ό,τι διαβάζω, δεν εξυπηρετείται. Υπάρχει ένα μείζον πολιτικό ζήτημα. Δεν μπορεί τη στιγμή που η κυβέρνηση δίνει μία μάχη για την πρώτη κατοικία με τι τράπεζε, δεν μπορεί την ώρα που δώσανε όλα τα προηγούμενα χρόνια στο τραπεζικό κεφάλαιο και στι τράπεζε τη δύναμη να ασκούν οικονομική, πολιτική και στέρισαν από την όποια εκλεγμένη κυβέρνηση, όχι από εμά, από την όποια εκλεγμένη κυβέρνηση, μια βασική πλευρά, ένα βασικό εργαλείο άσκηση δημόσια οικονομική πολιτική, αθωώσανε, πήραν τα δάνεια από τι τράπεζε, αθωώσανε με σκανδαλώδει ε, ρυθμίσεις ρυθμίσει τη αυτών των τραπεζών, τη στιγμή που ένα πολίτη δεν μπορούσε να πάρει ούτε 5.000 ευρώ δάνειο, Mm -hmm. Δεν μπορεί κόμματα με όλη, αυτή την, με όλη αυτή τη διαδικασία να παίρνουν 200 εκατομμύρια, και μάλιστα απαράδεκτο για τη δημοκρατία να προεξοφλούν μελλοντικέ κρατικέ χρηματοδοτήσει. Αυτό ήταν, αν θέλετε, το αποκορύφωμα του σκανδάλου του τραπεζικού δανεισμού των κομμάτων. Και βεβαίω αυτό το ζήτημα θα πρέπει πρώτον να, 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 να δηλώσουν πώ σκοπεύουν. Σκοπεύουν να, 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 να περάσουν τα χρέη αυτά. Στον ελληνικό λαό και στι τράπεζε, οι οποίε παρεπτόδω έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί τόσε φορέ, αλλά η μαύρη τρύπα και τα κόκκινα δάνεια παραμένουν και, ε, 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 και οφείλεται σε αυτού. Yeah. Και να σα πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι και ο πυρήνα, αν θέλετε, του, 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 του πολιτικού προβλήματο πέρα από τα σκάνδαλα. Μία πολιτική εξουσία, η οποία στηρίζεται στον τραπεζικό δανεισμό και στον παράνομο τραπεζικό δανεισμό, μπορεί να ελέγξει τι τράπεζε και να νομοθετήσει, αν θέλετε, οριοθετώντα και την εξουσία του. Αυτό είναι να σκεφτείτε το, διότι συζητάμε για πολλά πράγματα, αλλά δεν συζητάμε τον πυρήνα του προβλήματο. Όταν εγώ εξαρτάμαι από τι τράπεζε, όταν εγώ έχω κάνει ρυθμίσει, όταν μου έχουν δώσει χρήματα, πόσο εύκολο είναι για μένα που είμαι εξαρτημένο από τι τράπεζε να νομοθετήσω ε, υπέρ του δημόσιου καλού, να το πούμε έτσι, υπέρ του δημοσίου συμφέροντο. Mm. Αυτό συνέβη στην περίπτωση. Και είναι πρωτοφανέ αυτό, διότι συνέβη μόνο στην Ελλάδα αυτό. Είναι, να, να μια άλλη εκδοχή, αν θέλετε, ότι εκτό από τον νεοφιλελευθερισμό στην Ελλάδα και τα μνημόνια, υπήρξε και η διαφθορά. Και αυτό ήταν, αν θέλετε, το, το κερασάκι το οποίο διαφοροποίησε την ελληνική περίπτωση και το παλιό πολιτικό σύστημα. Mm -hmm από τις άλλες παραμετωσχάρι χώρες. Υπουργέ, μία τελευταία ερώτηση για θέμα που είδα τη δημοσιότητα σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία ζητά την απομάκρυνση της ε, Γενικής Γραμματέως ε, της, κατά της διαφθοράς. Ε, στο πλε, γιατί σύμφωνα με το πρώτο θέμα υπά, ήταν η ίδια υπερασπιζόταν ε, τον ε, κύριο Αρτεμίου. Εκπροσωπούσε παράλληλα τον, τον κύριο Αρτεμίου. Ναι, τον, ναι, νομίζω ότι απάντησε όμως. Ναι, από ό,τι διάβασα όμως απάντησε, απάντησε σε μια εκτενή να... ανακοίνωση. Και είπε Οπι... ότι δεν Οπιρήνα είναι ούτε οποίες... μυηθικό ούτε παράνομο. Ούτε μυηθικό κάποιος ασύμει, να ασκεί τη δικαιορία του και να, έχει τον οποιοδήποτε... mm. και να έχει έναν εντολοδόχο στα πλαίσια της επαγγελματική του λειτουργίας. Και αυτό δεν σημαίνει βεβαίω ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης των, των... των καθηκόντων του επιτελεί κάποιο... Αλλά κάποιο... δεν υπάρχει κάτι γκρίζο λέτε σε όλο αυτό... Εγώ νομίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο θεωρώ ότι με την απάντηση δίνεται μια πρώτη απάντηση. Φαντάζομαι όμω ότι η κυβέρνηση θα το εξετάσει αυτό το θέμα. Δεν αφήνουμε τίποτα γκρίζο. Καλύπτουμε όλα μα τα πολιτικά στελέχη. Η αντίδραση ήταν άμεση. Και πιστεύω ότι πρόκειται για διαδικασίε και για, και για δρόμου, αν θέλετε, συμψηφισμού, όταν κάθε φορά επιχειρείται μια προσπάθεια διαλεύκανσης κάποιων υποθέσεων. Νομίζω ότι δόθηκαν οι απαραίτητε εξηγήσει. Από εκεί και πέρα, θα δούμε βεβαίω πώ θα μα ξανααπαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Κύριε Βερναρδάκη, σα ευχαριστούμε πάρα Μάλιστα πολύ που καλά. ήσασταν απόψε μαζί μα. Ευχαριστώ και εγώ.